Λέτε για το βίντεο. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει. Πολύ ενδιαφέρον. Με τον κύριο Αυγενάκη που κάθεται σούζα απέναντι σε ένα γνωστό καπιταλιστή. Που έχει τη ζωχάδα του ο καπιταλιστής και ο κύριος Αυγενάκης κάθεται σούζα. Λέτε για ένα βίντεο με τον κύριο Σαββίδη. Ναι, δεν λέω. Είπατε με ποιον. Γιατί δεν το λέτε. Ναι, με τον κύριο Σαββίδη. Πολιτικός δεν έλεγω. Ναι, ακριβώς. Βάστε, τι μου το πείτε. Λοιπόν, κάθεται με τον κύριο Σαββίδη σούζα. Έτσι δεν είναι. Και πάει και σηκώνει το χέρι του απέναντι σε έναν εργάτη, 22 χρονών παιδί, σε ένα χώρο που έχουν καταστρατηγήσει τα εργατικά δικαιώματα προπολού, και έτσι γίνεται η δουλειά. Αν έχουμε εμείς κάτι να πούμε για την ουσία του θέματος, είναι ότι αυτό το προκλητικό τραμπουκισμό, το χέρι δηλαδή που σήκωσε ο κύριος Αυγενάκης και όποιος άλλος θέλει να σηκώσει το χέρι, θα του το κόψει ο λαός. Με τον αγώνα του, την πάλη του, τα δικαιώματά του και μέσα στο αεροδρόμιο και έξω από το αεροδρόμιο και παντού. Και έτσι ο κάθε κύριος Αυγενάκης θα κάτσει εκεί που πρέπει να κάτσει. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Αλέπη, για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Για να σας κάνω πάσα με το θέμα που θέλετε να ανοίξουμε. Για κάτι την πάσα. Επειδή έγινε και μια συζήτηση. Βία ασκεί το αστικό σύστημα και η κυβέρνηση προκειμένου που κυβερνά. Ναι. Και με τα 12 ώρα και 13 ώρα και με την εξάωρη εργασία και με τους περικομμένους μισθούς και συντάξεις. Βία είναι και μια κοπέλα που κρύβει ότι είναι έγκυος για να μην απολυθεί. Βία σε ανώτερο βαθμό. Είναι και ο προκλητικός υπουργός που σηκώνει το χέρι του και χτυπάει έτσι έναν εργάτη. Γι' αυτό το λόγο οι εργάτες πρέπει να οργανωθούν στα σωματεία τους, στους φορείς τους και να αντιπαλέψουν αυτή την και εκθέσει κομισιόν για την οποία επισέβεται όλοι και εσείς πιο πολύ και είπε μπράβο στην κυβέρνηση που ψήφισε την εξάμερη εργασία που έχει περιορίσει το μισθολογικό κόστος που έχει κόψει τις περικοπές στην παιδεία και στην υγεία καλά λέει για τα πάση δεν τρέχει τίποτα το 0,2 του ΑΕΠ είναι συνεχίστε έτσι η κομισιόν για την οποία θέλετε να μου δώσετε μία αύξηση κατώτατα του μισθού ή μία ψηφοδική μου είναι σε μειώσεις φόρων της κυβέρνησης Μητσοτάκη όποιος φωνάζει πιο δυνατά ψηφίσατε ποτέ μείωση φόρων άκουσε να δεις ναι ή όχι να πω στον οι μισθοί και οι συντάξεις βρίσκονται στο κατώτατο σημείο. Τις αυξήσεις λοιπόν τις ψηφίσατε. Στο κατώτατο. Τις μικρές αυξήσεις τις ψηφίσατε ποτέ. Και μετά τα μνημόνια ζούμε την τελευταία διετία 30% ζούμε την τελευταία διετία 30% αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Και εσύ μιλάς για τους μισθούς. Είναι μια σκληρή αναμέτρηση των εργατών, των σωματείων, με την εργοδοσία, με την κυβέρνηση κτλ. Όποιος θέλει να δει απευγία, μπορεί να πάει στη Λάρκο, μπορεί να πάει στην Κόσκο, μπορεί να πάει στην eFood, μπορεί να πάει τη Δευτέρα, αν καλά ενθυμούμε, δύο βήματα από εδώ στη Φάγε, που θα κάνουν οι εργάτες απευγία και τη συλλογική του σύμβαση, μπορεί να πάει σε τόσους κλάδους και εμείς, ως το ΚΚΕ, θα ενισχύσει αυτή την πάλη με όλες τις δυνάμεις. Απέναντι στα αντεργατικά μέτρα που σοριδών παίρνονται τώρα, ας πούμε την εξαήμερη εργασία και την ψηφιακή κάρτα, όπου δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να βγάζει εκτός του ωραρίου το μισάωρο διάλειμμα ή την προετοιμασία του εργαζομένου όταν πάει στη δουλειά του. Άρα, η δουλειά που μπορεί να είναι 9,5 και 10 ώρες ή 9 ως 11 ώρες υπολογίζουν τα συνδικάτα, να πληρώνεται για 8. Αυτό είναι κήρυξη πολέμου. Και ήδη τα σωματεία συζητάνε για το πώς στην πράξη και αυτός ο νόμος θα γίνει κουβελόχαρτο. Όπως έχουν γίνει. Η ψηφιακή κάρτα δεν ελέγχει τις υπερορίες. Γιατί το λέω αυτό. Όχι, δεν ελέγχει μόνο τις υπερορίες, ελέγχει και όλα τα υπόλοιπα. Ελέγχει διάλειμμα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ελέγχει διάλειμμα. Δηλαδή, ας πούμε, ας πιάσουμε την τωρινή. Η καμαριέρα που δουλεύει σε 20 δωμάτια στο ξενοδοχείο κάνει ένα διάλειμμα. Αυτό βγαίνει εκτός. Είναι ανενεργός χρόνος. Κατάλαβες πόσο αντιλαϊκό είναι. Το γεγονός, επειδή έχω ήδη ανάποψη, το γεγονός γιατί ξέρω εταιρείες που ενδεχομένως παλιότερα κινούνται στην κρίζα ζώνη, τώρα αναγκάζονται να πληρώνουν υπερορίες. Όλα στηρίζονται στον ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν κάποιο διάστημα και έχουν συμφωνήσει και τα τρία κόμματα εδώ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και πάμε τώρα στην πραγματικότητα του εργαζόμενου. Και αν μου επιτρέπεις, αυτοί που δεν θέλουν ή δεν έχουν απλώς υπερορίες, διώχνουν
τους εργαζομένους, θα πάει η ώρα. Καλά, μη φανταστείς. Εντάξει, μη φανταστείς. Μην πάμε σε περιπτωσιολογία. Όχι, πληρώνουν ή τους διώχνουν, να πω ότι δεν είναι μία ανάγνωση αυτό. Όχι, σύμφωνη, αλλά η περιπτωσιολογία, και θα μπορούσα να σου πω πολλά άλλα παραδείγματα. Δεν λέω ότι είναι άγιοι οι εργοδότες. Όχι, θα μπορούσα να σου πω άλλα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν το αντίθετο. Όμως, είναι υπερόριμο το πενθήμερο 7-35 ώρο, ναι ή όχι? Συζήτηση κάνουμε. Λέμε ότι είναι υπερόριμο με σωστό μισθό, με σωστά ασφαλιστικά δικαιώματα, με σωστά υγειονομικά δικαιώματα, και έτσι ένας εργαζόμενος να έχει και ελεύθερο χρόνο να δει τα παιδιά του, να ζήσει σαν άνθρωπο. Αν δεν είναι ιδανικό, αν δεν πρόσεξε, έχει φτάσει η επιστήμη. Εμένα ως εργαζόμενος λέω ναι, προφανώς. Αν ο άλλος δεν έχει να μην πληρώσει και με απολύσει. Κάτσε, γιατί δεν έχει. Οι εταιρείες, οι μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν την εξαήμερη εργασία δεν έχουν να πληρώσουν τα μεγάλα εργοστάσια της ενέργειας, των τροφίμων, των φαρμάκων. Α, λοιπόν, άρα...